Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και σήμερα, όπως μαντέψατε και από τον τίτλο, θα κάνουμε unboxing, γιατί κοντεύω να θαυτώ κάτω από όλα αυτά τα κουτιά. Αυτά είναι παραγγελίες, 1, 2, 3 και το μεγάλο κάτω-κάτω. Και αυτά εδώ τα προϊόντα μου τα έστειλαν προχθές, οπότε είπα να τα συμπεριλάβω στο σημερινό βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι πλησιάζουμε τους 4.000 subscribers εδώ στο YouTube. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, κάντε share και φυσικά subscribe αν δεν έχετε ήδη γραφτεί σε αυτό εδώ το κανάλι για να μεγαλώνει η παρέα, γιατί σας ετοιμάζω και ένα super giveaway. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, λέω σιγά σιγά, θα αφήσω αυτά που μου έστειλαν για το τέλος και θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο ήρθε από το Άττικα. Ήταν και το πρώτο που έφτασε, ίσως γιατί η παραγγελία ήταν και η μικρότερη, ίσως γιατί τα Άττικα έχουν και πάρα πολύ γρήγορη αποστολή, δεν ξέρω, πάντως δεν είχα κανένα πρόβλημα, με ACS ήρθε και γιατί σας το λέω αυτό, μισό λεπτό να ανοίξω, σας το λέω γιατί με ένα συγκεκριμένο courier είχα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, ανοίγω. Έχει εδώ το φυλάδιο που λέει Beauty is here, thank you, sorry, τρίζει η πόρτα μου, μισό να την κλείσω. Ωραία. Η απόδειξη είναι μέσα και είναι πάρα πολύ ωραία πακεταρισμένα τα προϊόντα. Μου έχουν δώσει και διάφορα δωράκια. Θα σας πω γιατί έκανα αυτή την παραγγελία. Λοιπόν, είχε μια προσφορά η Urban Decay, η οποία ίσως να υπάρχει και ακόμη, δεν ξέρω. Και εκτός της μεγάλης έκπτωσης, είχε και δώρο ένα μικρό μολύβι ματιών από τα 24-7 Glide-On Eye Pencils. Είχε την απόχρωση Zero, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ μαύρο χρώμα. Το μίνι μέγεθος είναι αυτό. Το κανονικό μέγεθος είναι αυτό. Έχω διαλέξει τις αποχρώσεις Smog, Corrupt και Demolition. Το Corrupt και το Demolition μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Θα σας κάνω swatch και στα τρία για να τα δείτε. Σημείωσε επίσης ότι αυτά τα μολύβια, εκτός του ότι μόλις στεγνώσουν, είναι πάρα πολύ σταθερά. Είναι πάρα πολύ κρεμώδη όταν τα εφαρμόζετε και δεν με ενοχλούν καθόλου μέσα στα μάτια. Λοιπόν, αυτό είναι το Corrupt, αυτό είναι το Demolition και αυτό είναι το Smog. Δεν ξέρω αν φαίνεται η μικρή διαφορά που έχουν τα δύο καφέ μεταξύ τους. Είναι όμως μία διαφορά, την οποία εγώ τη θέλω στα μακιγιά που κάνω. Αυτά ουσιαστικά πήρα από Urban Decay και πήρα και άλλο ένα προϊόν για να συμπληρώσω το ποσό που χρειαζόταν για να πάρω και δώρο το μολυβάκι. Πήρα λοιπόν τη βάση για τις σκιές ματιών, η οποία όπως λέγεται Eyeshadow Primer Potion. Πήρα την απόχρωση Eden όμως, όχι την κλασική απόχρωση, η οποία, παιδιά, έχει ένα ελαφρύ χρώμα, για να δω. Α, εντάξει, δεν είναι. Το χρώμα της επιδερμίδας είναι. Πολύ διακριτικό. Και θα το χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε. Ήταν ένα από τα προϊόντα που λύσαγα να δοκιμάσω, γιατί λένε ότι με αυτό εδώ οι σκιές σου εφαρμόζονται τέλεια και δεν πάνε πουθενά. Επίσης μου στείλανε και δύο δειγματάκια σε αρώματα που διαλέγεις όταν κάνεις το check-out. Νομίζω ότι θα πάω να αλλάξω μπλούζα, παιδιά. Έχω σκέψει. Και να κλείσω το παράθυρο, γιατί ακούγεται φασαρία. Άλλαξα και επανήλθα, γιατί ειλικρινά, παιδιά, δεν παλεύα την κατάσταση εδώ μέσα με τα φώτα. Συν το ότι τι φάξει αυτή με τον καιρό αυτές τις μέρες. Τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνω, αλλά θέλω καλοκαίρι επιγόντως. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο πακέτο. Ήρθε με γενική ταχυδρομική και εδώ είναι το παραπονά μου. Αναγκάστηκα να πάω στο γραφείο της γενικής ταχυδρομικής να το πάρω μόνη μου. Γιατί την ημέρα που μου έστειλαν μήνυμα ότι είναι έξω προς παράδοση με τον διανομέα, δεν ήρθε ποτέ, γιατί λέει λόγω φόρτου εργασίας δεν πρόλαβε ο διανομέας να το φέρει. Και δεν ήξερα αν θα προλάβει και την επόμενη, έτσι. Οπότε τους λέω κρατήστε το, θα έρθω εγώ να το πάρω. Να δούμε από πού είναι, γιατί και εγώ έχω παραγγείλει αρκετά πράγματα από το Πάσχα, σκεφτείτε. Έβαλα τις πρώτες παραγγελίες και ειλικρινά δεν θυμάμαι τι έχει το κάθε πακέτο. Α, είναι από Cult Beauty. Δεν ψωνίζω πολύ συχνά από το Cult Beauty, γιατί βρίσκω ότι είναι λίγο πιο ακριβό από τα υπόλοιπα sites. Αλλά έχει μερικά προϊόντα που δεν έχουν τα υπόλοιπα sites. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι να βάζω προϊόντα στο καλάθι μου ή στη wishlist μου και να παρακολουθώ πότε έχουν προσφορές για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αφού διαβάζω και reviews βέβαια και κριτικές για όλα αυτά. Απλό, χωρίς να χρειάζεται πολλά πολλά, γιατί δεν θέλω να ξοδεύουμε και πάρα πολύ περιτύλιγμα, μπουρπουλήθρες και το κουτί. Το κουτί είναι το The Box by Wayne Gosh. Και ποιος είναι ο Wayne Gosh? Είναι ένας beauty guru, θα έλεγα, τον οποίο εγώ παρακολουθούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό στο YouTube και δίνει συμβουλές γενικά για μακιγιάζ, για καθαρή επιδερμίδα κτλ.
Έχει λοιπόν μέσα αυτό το κουτί, για να μην με κρυγορώ, κάποια προϊόντα τα οποία ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να αγοράσω, αλλά δεν τα αγόραζα γιατί είναι αφενός ακριβά, αφετέρου δεν ήμουν σίγουρη ότι τα χρειάζομαι, παρόλο που είχα διαβάσει και πολύ καλά reviews. Και η τιμή βέβαια είναι πάρα πολύ συμφέρουσα, δηλαδή αγοράζοντας δύο προϊόντα, πληρώνεις τα ίδια με όσα πλήρωσα εγώ για να πάρω όλα αυτά που θα δείτε στο κουτί. Λοιπόν, έχει αυτό το φυλλαδιάκι το οποίο έχει τη φάτσα του και πληροφορίες, ναι, για το κάθε προϊόν ξεχωριστά. Θα τα ανοίξω να τα δούμε. Είναι προϊόντα για λάμψη, να σας πω ότι το βασικό χαρακτηριστικό είναι η λάμψη και ο στόχος είναι αυτός. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ, το Luna Sleeping Night Oil της Under Eye. Λοιπόν, για αυτό το προϊόν, παιδιά, έχει γίνει πολύ φασαρία και πολύ συζήτηση. Λέει, έχει Retinol Ester και Blue Tansy, ok. Αντιμετωπίζει τα σημάδια της πρόωρης γύρανσης και την ερυθρότητα, συγκρατεί τα έλαια και μειώνει την εμφάνιση των πόρων. Δηλαδή, ακριβώς ό,τι θέλουμε εμείς που έχουμε και λιπαρή επιδερμίδα, φαντάζομαι και εσείς. Λοιπόν, για αυτό το προϊόν, τι έχω ακούσει? Έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια. Ταυτόχρονα όμως είχε γίνει και μία φασαρία. Πώς ανοίγει, ρε παιδιά? Τι κουτί είναι αυτό? Λοιπόν, είχε γίνει μια φασαρία γιατί η Sandy Riley είχε προσλάβει κόσμο για να γράφει θετικά reviews για το προϊόν της σε διάφορα sites. Δεν ξέρω πώς ανοίγει τούτο, με έχει παιδέψει μισό. Πάλι καλά που δεν μου πέσε κάτω να σπάσει. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, έχει το dropper του, θα το δοκιμάσω και θα σας πω, θα σας κάνω review για το συγκεκριμένο. Πλήρωνε λοιπόν κόσμο για να γράφει θετικά reviews και έγινε ένας χαμός. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προϊόντα της δεν είναι καλά, σημαίνει ότι διάλεξαν τον λάθος τρόπο. Λοιπόν, έχουμε ένα προϊόν από Drunk Elephant. Επίσης, αυτή είναι μια εταιρεία την οποία έχω βάλει στο μάτι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μιλάνε πάρα πολύ για τα προϊόντα της και ειδικά για αυτή εδώ τη Sea Tango Multivitamin Eye Cream, η οποία δίνει φωτεινότητα στην περιοχή κατά από τα μάτια και συσφίγγει. Θα σας δείξω και τη συσκευασία. Α! Δεν έχει καπάκι, το γυρνάς και βγαίνει έτσι. Ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν, έχουμε επίσης αυτό εδώ το Alpha H. Είναι liquid gold, λέει, υγρός χρυσός με γλυκολικό οξύ. Ακόμα ένα προϊόν, δεν ξέρετε, το γλυκολικό οξύ είναι ένα συστατικό το οποίο βοηθάει στην εμφάνιση της επιδερμίδας, δηλαδή κάνει σαν μικροαπολέπηση. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Και έχουμε και δύο προϊόντα μακιγιάζ. Έχουμε μία παλέτα από την Natasha Denona. Μίνι παλέτα. Και θα το ξέρετε το όνομα γιατί σας έδειξα μία τεράστια παλέτα που χρυσοπλήρωσα της Natasha Denona τις προάλλες. Αυτή είναι η Camel Palette λοιπόν, η οποία φαίνεται εκ πρώτης λίγο βαρετή. Και εγώ όταν την είδα στη φωτογραφία, δηλαδή δεν ξέρω αν θα έσκαγα τα λεφτά να την πάρω μόνη της. Εκ δεύτερης όψεως όμως, και τώρα που τη βλέπω και από κοντά και θα κάνω τις swatches, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα για να την έχεις μαζί σου σε διακοπές. Νομίζω ότι μπορεί να κάνεις πολύ ωραία bronze look για το καλοκαίρι. Και εντάξει, η ποιότητα των σκιών δεν υπάρχει, γιατί με ρωτήσατε την προηγούμενη φορά γιατί αυτές οι σκιές της Natasha Denona είναι τόσο ακριβές, παιδιά. Υπάρχει λόγος. Δοκίμασα και τώρα την παλέτα και το μακιγιάζ μου σήμερα, το έχω κάνει με την άλλη της παλέτα που έχω αγοράσει, τη Sunset Palette. Και πραγματικά βλέπω πώς μπλεντάρονται για να μην γίνονται μεταξύ τους και έχω εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και επίσης τι άλλο έχουμε μέσα, έχουμε το κλασικό NARS Orgasm, αυτό το ρούς το οποίο επίσης λύσαγα τόσα χρόνια να το δοκιμάσω, αλλά δεν αποφάσισα να τα δώσω τα λεφτά για να πάρω ένα ρούς μόνο. Λοιπόν, είναι στη συσκευασία την κανονική, δεν ξέρω, είναι 4,8 γραμμάρια φαντάζομαι και είναι αυτή η χρωματάρα, η αλήθεια είναι. Για να... εντάξει, δεν έχει τόσο πολύ, δεν έχει για τόσο τρελή απόδοση όσο περίμενα, έχει όμως... Έχει μια λάμψη μέσα, τώρα καταλαβαίνω γιατί τους αρέσει τόσο πολύ το συγκεκριμένο. Okay, πείτε μου αν θέλετε να κάνουμε μακιγιάζ με τα συγκεκριμένα και αν θέλετε να δείτε review για τα προϊόντα skincare και να πάμε στο επόμενο κουτί το οποίο έρχεται από το Look Fantastic. Μια παραγγελία που έκανα και ήρθε με DHL. Αυτή ήταν η καλύτερη παράδοση ever. Γιατί η DHL τι κάνει, σου στέλνει μήνυμα στο κινητό, σου λέει έχει έρθει το δέμα σου. Όταν είναι έτοιμο προς παράδοση θα σε ειδοποιήσουμε και την ίδια μέρα σου στέλνει μήνυμα ότι έρχεται. Οπότε ξέρεις κι εσύ, ξέρεις τι σου γίνεται. Έχει μέσα πολύ χαρτί, αλλά ευτυχώς όλο αυτό το χαρτί τώρα κυκλώνουμε. Α, ναι, και έχω πάρει προϊόντα αυτομαυριστικά. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ αυτομαυριστικά προϊόντα. Μου σου έλεγα να τα βγάλω όλα έξω.
Λοιπόν, για την εταιρεία αυτή, για την εταιρεία Saint-Tropez, έχω ακούσει επίσης πολύ καλά λόγια. Έχω ακούσει ότι τα προϊόντα τους όταν τα εφαρμόζεις, επειδή πρέπει να τα αφήσεις και λίγη ώρα πάνω σου για να δράσουν, δεν μεταφέρονται σε σεντόνια, καναπέδες, ρούχα κτλ. Και μετά φεύγουν πολύ ομοιόμορφα από την επιδερμίδα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σετ έχει μία λοσιόν που λέει ότι τη βάζεις για 3 λεπτά και την αφήνεις μέσα στο ντους, σε ενωπή επιδερμίδα, και αμέσως μετά την ξεπλένεις και αυτή αρχίζει και εμπλουτίζει το μαύρισμα, τέλος πάντων. Έχει αυτό εδώ το mousse, το οποίο το βάζεις εκτός ντους, σε στεγνή επιδερμίδα. Πάντα να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε κάνει πολύ καλή απολέπιση από την προηγούμενη μέρα, αν θέλετε να κάνετε αυτομαύρισμα και να έχετε ενυδατώσει και πολύ καλά την επιδερμίδα σας. Βάζεις λοιπόν αυτό, το αφήνεις 1, 2 ή 3 ώρες ανάλογα με το πόσο βαθύ θες να είναι το μαύρισμά σου, με αυτό εδώ το γάντι που είναι και αυτό μέσα. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ, αυτό θα τα ανοίξω να το δοκιμάσω. Είναι από την Pixi και λέγεται Sun Mist με χαμομήλι και bamboo extracts, λέει, εκχυλίσματα bamboo. Είναι ένα αντιλιακό με SPF 30 και γιατί το πήρα αυτό, αφενός γιατί μ' αρέσουν αρκετά τα προϊόντα περιποίησης επιδερμίδας της Pixi. Αφετέρου, γιατί δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σπρέι. Θέλω να το έχω μαζί μου για να ψεκάζουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το να βάζεις μία φορά αντιλιακό στην επιδερμίδα σου δεν φτάνει. Θέλει να το ανανεώνεις. Πώς θα το ανανεώσεις όμως, άμα είσαι την καμαμένη όπως είμαι κι εγώ? Λοιπόν, για να δω. Α, δεν είναι κακό, παιδιά. Ψεκάζει πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Θα το έχω στην τσάντα μου και θα το χρησιμοποιήσω και θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Επίσης, πήρα 2 σφουγγαράκια για εφαρμογή του μακιγιάζ από Real Techniques. Αυτά τα έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι πολύ πρακτική και συμφέρουσα η συσκευασία των δύο. Σας την προτείνω επίσης. Και επειδή ήθελα να συμπληρώσω το ποσό για να πάρω δώρο και αυτό το νεζεσέρ από το Look Fantastic, πήρα και αυτή εδώ τη μάσκα, η οποία ήταν πάρα πολύ οικονομική. Είναι Sheet Mask, είναι με βιταμίνη C για λάμψη από την εταιρεία Yes, Yes to Grapefruit. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι Sheet Masks. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτές. Λοιπόν, πάμε στην Nix, η οποία μου έστειλε όλη αυτή την τσαντούλα. Έχει πράγματα από την Edge Collection. Την άνοιξα, δεν έχω δει τι έχει το νεζεσέρ όμως, γιατί δεν κρατήθηκα εκείνη τη στιγμή. Ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι το Bear With Me Prime Set Refresh Multitasking Spray. Είναι ένα σπρέι λοιπόν το οποίο, θα ψεκαστώ και με αυτό, ενυδατώνει προφανώς και προετοιμάζει την επιδερμίδα για το μακιγιάζ και αμέσως μετά το σετάρει και βοηθάει στη διάρκεια του. Αχ, μπορώ να σας πω ότι και αυτό έχει πάρα πολύ ωραίο mist. Και μυρίζει και υπέροχα. Τέλειο είναι. Πάμε στο Bear With Me Hydrating Jelly Primer. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει primer σε gel. Δεν θα ανοίξω τώρα να δούμε την υφή του. Σκέφτομαι ότι δεν ξέρω αν θα μου αρέσει, γιατί γενικά δεν μου αρέσουν τα πολύ ενυδατικά και κολλώδη προϊόντα ως primer, οπότε μήπως το κρατήσω κλειστό και σας το βάλω σε κάποιο giveaway, γι' αυτό δεν το ανοίγω τώρα. Λοιπόν, λέει ότι επεκτείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ, θολώνει τους πόρους, δεν είναι sticky, δεν είναι κολλώδες. Καλό αυτό, ότι η επιδερμίδα νιώθει έτσι refreshed, φρέσκια, και ότι μπλεντάρεται χωρίς να αφήνει σημάδια. Έχει αλόι και αγκούρι, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Okay. Το σλόγγαν βλέπω εδώ επίσης της Nix, γιατί μου έστειλαν και αυτή εδώ την καρτούλα, είναι No Makeup Makeup και μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το concept, οπότε φαντάζομαι ότι εδώ μέσα στο νησεσέρι θα έχει και προϊόντα μακιγιάζ πάρα πολύ ελαφριά για το καλοκαίρι. Ναι, έχει ένα bronzer, California Beaming Baby, το οποίο έχει και μικρό glitter μέσα. Ωραία μου φαίνεται η απόχρωση, The Golden One λέγεται. Έχει επίσης ένα Born to Glow Illuminating Powder. Εντάξει, τα Born to Glow, τα highlighters, παιδιά, της Nix είναι ένα και ένα. Αυτό είναι στην απόχρωση Ultra Light Beam, παρόλο που φαίνεται και πάρα πολύ σκούρο, νομίζω ότι θα είναι μαγικό. Έχει ένα πινέλο με το οποίο, από ό,τι βλέπω, είναι Duo Fiber. Ναι, θα το ανοίξω να σας το δείξω. Αχ, για εδώ. Ναι, όχι, είναι πολύ περίεργο, παιδιά. Είναι flat και μ' αρέσει πολύ και η λαβή του. Είναι κάπως τετράγωνη. Λοιπόν, και το προϊόν βάσης είναι το Bear With Me Tinted Skin Veil. Μου το έχουν στείλει στην απόχρωση Golden Camel και ελπίζω πραγματικά αυτό να μ' αρέσει πολύ, γιατί δεν τα πάω πολύ καλά με τις BB Creams και τις CC Creams, γιατί συνήθως θέλω λίγο παραπάνω κάλυψη, συνήθως είναι πιο λιπαρές και πιο ενυδατικές από ό,τι θέλω εγώ. Αυτό όμως νομίζω ότι θα μου κάνει. Επίσης, αν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο που τα δοκιμάζω όλα αυτά στο πρόσωπό μου, θα μου γράψετε στα σχόλια. Και τα δύο τελευταία προϊόντα που έχει η τσαντούλα είναι το NYX Soft Matte Lip Cream και το NYX Lip Lingerie. Οι αποχρώσεις είναι Milan σε αυτό εδώ και
exotic σε αυτό εδώ. Λοιπόν, δεν τα ανοίγω πάλι, δεν σας κάνω swatches, γιατί σκέφτομαι να σας τα βάλω σε giveaway μερικά από αυτά. Θα δω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα. Θέλω να μου πείτε ποιο σας άρεσε πιο πολύ, τι θα θέλατε να δοκιμάσετε. Γενικά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε και σήμερα να κάνετε like, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ανοίγω πακέτα και ελπίζω να σας άρεσε για να κάνω περισσότερα τέτοια βίντεο. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που το παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye bye!